Σήμερα ξέραμε ότι έχουμε να αντιμετωπίσουμε μια πάρα πολύ καλή ομάδα. Γι' αυτό άλλωστε είναι και τουλάχιστον από εδώ. Όλη την εβδομάδα συγκεντρωθήκαμε στο πώς θα προσπαθήσουμε, γιατί μισοπαιδευτικά, από ό,τι έχουμε δει, η ομάδα του ΟΑΕΚΟ είναι τη καλύτερη τη κατηγορία. Και προσπαθήσαμε να συγκεντρωθούμε στο πώς θα μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε τα τούτους. Ένα 20 λεπτό το καταφέραμε. Ήμασταν πάρα πολύ συγκεντρωμένοι και χάσαμε ευκαιρίες και στο ξεκίνημα και στη διάρκεια. Στο δεύτερο, μπήκαμε πάλι δυνατά, πάλι πιέσαμε, ελέγξαμε λίγο το παιχνίδι. Μετά ανοιχτήκαν και οι δύο ομάδες και μπήκε λίγο σε ρυθμό Grand Guignol, γιατί στη κόντρα. Και ουσιαστικά ήταν θέμα χρόνου ποιος μπορεί να πετύχει το τέρμα. Ευτυχήσαμε, καταφέραμε εμείς. Τι να πω, για το διαιτητή πάλι να ασχοληθούμε δεν έχει καταντήσει πια κουραστικό. Εντάξει. Θα έπρεπε να τελειώσουμε τη φάση πριν καν ξεκινήσει, για να μην μιλάμε για αυτό το θέμα. Θέλω να δώσω χαρακτήρια στα παιδιά για την προσπάθεια που κάναμε, γιατί τους βλέπω τώρα μέσα από την κύρα να κλαίνε και να χτυπιούνται για το γκολ, είναι λίγο κρίμα. Κρίμα και άδικο για αυτό που προσπάθησα. Τέλος πάντων, συνεχίζουμε. Τώρα έχουμε ένα παιχνίδι κυπέλλου μπροστά μας. Να περάσει και αυτό, να κάνουμε γιορτές και βλέπουμε τη συνέχεια. Η διαιτησία που εστιάζονται τα παράπονα που λέτε. Όταν φτάνει στο 90 βέβαια και παραδέχονται όλοι αντίπαλοι και ειδικοί ότι πήρε την μπάλα με το χέρι και σημειώθηκε το τέλο. Δεν υπάρχει. Και κάποιες φάσεις εντάξει. Είναι που γίνονται μέσα στο παιχνίδι, είναι εκείνο. Αλλά όταν στο 92-93 κρίνεται ένα παιχνίδι, ναι, δεν μπορούμε να πούμε τίποτα. Μιλέν Γονίδη, δύο νίκες, μια ισοπαλία. Ενδέχεται στο επόμενο παιχνίδι δεν είναι και πάλι στον πάγκο Ηλίας Γονίδης. Ναι, για το κύπελο και τελειώνει η χρονιά και μετά θα δούμε. Θα μιλήσουμε με τη διοίκηση, δεν ξέρω τι θέλει. Υπάρχει διάθεση και τις δύο πλευρές για... Προς το παρόν, δείξαμε ότι εκπέμπουμε στα ίδια. Έτσι κι αλλιώς ήξερα την ομάδα και το καλοκαίρι πώς ήταν. Τώρα μου δόθηκε αυτή η ευκαιρία. Από εκεί και πέρα θα ξαναμιλήσουμε και θα δούμε. Εγώ πάλι στρατιώτης της ομάδας είμαι, στρατιώτης θα είμαι. Από την πλευρά σου υπάρχει διάθεση για συνέχιση. Ναι, ναι, ναι. Σύμφωνα με την τελική έκβαση του παιχνιδιού, μπορώ να πω ότι είμαι ικανοποιημένος στο ότι η ομάδα δεν είπε στήρια. Αλλά σύμφωνα με τις ευκαιρίες και ίσως τη συγκέντρωση των παιχτών μου, νομίζω ότι αδικούμαστε εν μέρη. Γιατί είχαμε πάρα πολλές φάσεις να μπούμε στην πρώτη επίθεση με σωστές ενέργειες και δεν τις κάνουμε. Δεν είχαμε την απαραίτητη συγκέντρωση να βγούμε σωστά όταν μας δώσουν την ευκαιρία και όπως αλλαγώς και εμείς θα είμαστε τις ομάδες που πάμε μέσα στις πρώτες πέντε του πρωταθλήματος. Εύχομαι καλή συνέχεια του Πασαρετού και ελπίζω να μην ξαναβρεθούμε σε αυτήν την κατηγορία. Δεν γνωρίζω τον Πασαρετού, την ιστορία του να είναι σε αυτήν την κατηγορία. Αυτό είναι θέμα του διαιτητή, αλλά εν πάση περιπτώσει νομίζω ούτε εμείς ούτε ο Πασαρετού πρέπει να καθόμαστε σε τέτοια πράγματα τη διαιτησία. Κάπου που μπορεί να αμοιβεί, κάπου που μπορεί να ωφελήσει τον ένα, κάποια τον άλλο, είναι φυσιολογικό. Μην καθίσουμε και μιλάμε για εμάς, θα βγάζουμε ο καθένας τι παιχνίδι έχει γίνει δράση, τι παιχνίδια μας έχουν αντιλήσει. Ναι, αν ήταν έτσι, δεν μπορώ να πω ότι είναι όχι πήγαινα.